Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα. Και τα play-offs της Super League παίζουν στη Novibet. Με ειδική ενότητα σε site και app, προσφορά χωρίς κατάθεση σε όλα τα μεγάλα derby και δώρο εισιτήρια στα derby για τους νικητές της Novi League All-Star. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Πολλοί ποδοσφαιριστές συνδέονται με την ομάδα. Συνδέθηκαν. Δηλαδή ο Πασχαλάκης, τον οποίο τον ξέρω από 17 χρονών. Συνδέθηκε με τον κόσμο του ΠΑΟΚ και συνδέθηκε με τον κόσμο. Δεν είναι κακό, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Με του ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν τον γουστάρανε. Είχε ο Πασχαλάκης ένα παιδί πολύ αυθόρμητο και επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο κολόμακες όλοι οι οπαδοί. Γενικά την πέφτουν σε παίκτες και τα λοιπά. Του λέω, Βιερίνια, κοίταξε, θα μπουν στο πούλμαν, μα μας βρίζουν να μας κάνουν, μην πεις τίποτα. Σαν να το είπες δηλαδή, τη μάνα σου όταν του έβρισε, ένας μπήκε μέσα, τον έκανε μπλε ορμό. Επειδή έχω μιλήσει με τον Άντρε για τον Πασχαλάκη, ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ο Πασχαλάκης μεγάλωσε 2 χρόνια στο σπίτι μου στη Λιβαδιά, τον ξέρω... Είναι απίστευτο παιδί. Και εγώ μου κάνει εντύπωση, γιατί ένας χαρακτήρας τόσο δυναμικός αλλά και καλό παιδί συνδυασμός, πώς δεν μπόρεσαν να κάνουν χημεία οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ με τον Πασχαλάκη. Είναι σπάνιο αυτό. Κάνανε χημεία, ρε φίλε. Πώς δεν κάνανε. Όχι, ξέρεις γιατί. Πώς δεν κάνανε χημεία, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί δεν κάνανε χημεία. Όχι, δεν κάνανε. Ούτε εδώ. Δεν αποθέωσε δηλαδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον Πασχαλάκη. Επειδή έγινε η τότε ιστορία με τον Άρη. Νομίζω ότι είναι υπερβολικός. Γενικότερα. Υπήρχε μια ζήλια απέναντι στο πρόσωπο του Πασχαλάκη. Καλά, πρέπει να ακούω τι σου λέω τώρα, εγώ τόσο το έργο. Και επειδή ο Πασχαλάκης δεν είναι γλύφτης, δηλαδή είναι ενθουσιώδης, δεν είναι λαϊκιστής. Τώρα αυτό με το 7 που έκανε και τα λοιπά, από πίκα το έκανε. Δηλαδή το ξέρω καλά. Και αυτοί εδώ, οι δικοί μας, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αρέσκονται στο να τους πουλάει παραμύθι. Δηλαδή θέλω τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Αυτός δεν ήταν τέτοιος. Οπότε δεν έκατσε. Είναι ολόκληρη κοινωνιολογική συζήτηση. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Θέλουμε χρόνο να το αναλύσουμε αυτό. Οπότε εγώ τον πάω με 1000. Ο Πασχαλάκη. Ξέρουμε ότι είστε και φίλοι. Εδώ ο Παναγιώτης είναι μεγάλο στο σπίτι του δύο χρόνια στη Λιβαδιά. Ο Πασχαλάκης είναι τον έχω σαν αδερφό μου. Δεν είναι. Το ξέρω, γνωριζόμαστε από το 2010. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι διανύει τη δεύτερη του νεότητα στον Ολυμπιακό Παναγιώτη. Βελτιωμένος. Σίγουρα. Είναι, κοίτα, εγώ πάντα το θεωρούσα από τότε που ήταν στη Λιβαδιά απίστευτο τερματοφύλακα. Απίστευτο. Απλώς θα καταστραφόταν μόνος του. Θα. Κάποιους ποδοσφαιριστές, αν δεν είχε παίξει ποδόσφαιρο, θα είχε καταστραφεί μόνος του από το μυαλό του. Αυτοκαταστροφικός. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, επειδή τον ξέρω πάρα πολύ καλά, έχει άπειρα ποσότητα, έχει πολύ μεγάλη καρδιά. Συμφωνώ. Με αυτό που ο κ. Γραπτόπουλος για το 7, δεν τα πολύ σκέφτεται αυτά που κάνει, γιατί είναι ένα παιδί ότι δεν θα σκεφτεί αν θα το παρεξηγήσει κάποιος. Αυτό σκέφτηκε και αυτό θα κάνει. Τέλος. Αλλά τον θεωρώ από τους καλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν το κράτησε ο ΠΑΟΚ. Η απάντηση του Παναγιώτη του Κόρμπου είναι ακριβώς και η απάντηση σε εσένα, Γραπτόπουλε, και το Γιάννη, ότι όταν εγώ είχα πει. Γιατί το είχα πει Παναγιώτη και δεν το κρύβω, ότι είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου επειδή ήξερα ότι είναι ένας παράξενος χαρακτήρας που δεν ήξερα αν θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό και με είχαν παρεξηγήσει και ο Ραπτόπουλος και ο Καραζαφέρης και πολλοί φίλοι. Και μου λέει, μα είσαι, και τώρα που λέω ότι έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό, με αποκαλούν ενίοτε Παναγιώτη μου, να σου πω και τον πόνο μου, ρε φίλε, με αποκαλούν και κολοτούμπα. Και λέω ότι είναι φυσιολογικό και το λέει ένας άνθρωπος που τον ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας, ο Παναγιώτης ο Κόρμπος, ότι και ο ίδιος ήταν αυτοκαταστροφικός. Αλλά αν είναι focus, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, και από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Όταν ο Πασχαλάκης προσπαθεί να διορθώσει κάποιες αδυναμίες του, κάνοντας κάποια άλλα αθλήματα, όπως είναι η πυγμαχία, γιόγκα ή πιλάτες. Mm-hmm. Δεν πας. Ναι, σημαίνει ότι ψάχνεται. Εμένα ο Σαργάνης, ο Νίκος, λέει, μπορεί να έχει. Αυτά τα κάνει όμως και ο Ζλάταν. Ναι. Αυτά που είπατε. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος το κάνει αυτό. Ναι, γιατί να μην το κάνει. Εδώ το 70, το 68 έκανε μπαλέτο ο Αντώνης ο Αντωνιάδης. Το κοροϊδεύανε.
ψηλέ πως είσαι έτσι και βγήκε πρώτο σκόρερ μετά. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα. Και τα play-offs της Super League παίζουν στη Novibet. Με ειδική ενότητα σε site και app, προσφορά χωρίς κατάθεση σε όλα τα μεγάλα derby και δώρο εισιτήρια στα derby για τους νικητές της Novi League All-Star. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.